σας ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία και αγωνιστική συνέχεια και επίλυση των προβλημάτων. Ξέρετε βέβαια, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ότι το ΚΚΕ και στους δικούς σας αγώνες εδώ στην Άουσα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, με τις καθόδους του Σωματείου εκεί, αλλά και μέσα στη Βουλή, με ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές, με συνεχείς παρεμβάσεις, επιδιώξαμε, προσπαθήσαμε στην επίλυση των προβλημάτων. Η απληρωσιά για τον εργαζόμενο είναι απαράδεκτο φαινόμενο. Ο εργάτης δουλεύει, παράγει, βγάζει αυτό το πλούτο και βεβαίως πρέπει να απολαμβάνει το αποτέλεσμα του κόπου του. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί έχει οικογένεια, πρέπει να ζήσει ο ίδιος, πρέπει να ζήσει η οικογένειά του, πρέπει να σπουδάσει τα παιδιά του, να πάνε στο σχολείο, πρέπει να παντρευτεί κάποιος που είναι νεότερος και να κάνει οικογένεια, θα πρέπει να έχει λεφτά για να μπορεί να πάει στο γιατρό, γιατί δυστυχώς όλα αυτά πληρώνονται πλέον, γιατί έχει διεισδύσει αυτό που λέμε ιδιωτικός τομέας και στην υγεία και με την πανδημία, αυτό έγινε πολύ φανερό. Θα πρέπει να μπορέσει να έχει μια ανθρώπινη ζωή με καλό μεροκάματο, καλό μισθό και βεβαίως με επιδόματα που είναι απαραίτητα και που είναι καταχυρωμένα με αγώνες. Όλα αυτά βλέπουμε εδώ και μια δεκαετία και πλέον να τα παίρνουν πίσω. Ήταν η οικονομική κρίση και οι αντοχές που δεν είχε η οικονομία. Πληρώσαμε πολλά μνημόνια, τα χρέη του κράτους, τα χρέη αυτών όλων που τα φάγαν λόγω της πολιτικής των κυβερνήσεων, τα πλήρωσαν πάλι οι εργαζόμενοι, ο εργαζόμενος λαός, με φορολογία, με έμφυα, με μειώσεις μισθών, με μειώσεις εργασιακών δικαιωμάτων και άλλων παροχών κοινωνικών που υπήρχαν κλπ. Είπαν ότι θα τελειώσει η οικονομική κρίση, η μεγάλη, η βαθιά, η δεκαετής, θα έχουμε μια ανάκαμψη, έστω μικρή, έστω καλύτερα να ήταν μεγαλύτερη λέγαν, και θα αποδοθούν αυτά πίσω και θα πάψουν να ισχύουν τα μνημόνια και οι αντεργατικοί νόμοι που μειώσαν τους μισθούς και εκτείναξαν το κόστος ζωής. Και βλέπουμε να συνεχίζεται η κατάσταση. Μετά αφορμή έγινε η πανδημία. Ήρθε η πανδημία, νέα οικονομική κρίση, νέα κρίση σε όλα τα ζητήματα. Πάλι τα μόνιμα υποζύγια ήταν οι εργαζόμενοι. Ήσασταν εσείς οι ίδιοι εδώ δηλαδή. Και βεβαίως μετά την πανδημία έρχεται και ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση που μπορεί να οδηγήσει, είναι πιθανόν και σε επισυντιστική κρίση και οξύνονται τα προβλήματα, ανεβαίνει η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, στην ενέργεια, στο ρεύμα και πάλι καλείται ο λαός να τα πληρώσει. Εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματα της κλωστοϊφαντουργίας και ειδικότερα τα προβλήματα της επιχείρησης Βαρβαρέσου και για την υποχρηματοδότηση και για μια σειρά προβλήματα που έχει, κίνησης κεφαλαίων κλπ. Αλλά ένα να ξέρουμε, γενικότερα η χώρα μας, παρότι μπορούσε να έχει ισχυρό κλάδο κλωστοϊφαντουργίας, γιατί έχει και τις πρώτες ύλες, έχει και μια σειρά πράγματα, απαξιώθηκε συνειδητά από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα και αυτοί έχουν όνομα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία παλιότερα, είναι και σήμερα, ήταν το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε, ήταν διάφοροι συνεργαζόμενοι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μετά με τους συνεργάτες του για μια πενταετία, αλλά στην ίδια ρότα. Και βεβαίως το περίφημο Μάστρι, αν το θυμάστε οι παλιότεροι, η νεότερη ιδέα το έχετε ακούσει, που φέτος κλείνουμε 30 χρόνια που έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, που μας έφερε το ευρώ και όλα αυτά και ενταχθήκαμε πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομισματικά και δημοσιονομικά και οικονομικά, είχε τις 4 περίφημες ελευθερίες. Ελευθερίες να τις πει ο Θεός δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, ελευθερία κίνησης ανθρώπινου δυναμικού. Και αυτό οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.
χωρίς καμιά προστασία της ελληνικής παραγωγής, χωρίς καμιά προστασία της αγροτικής παραγωγής, χωρίς καμιά προστασία της κλωστοϊφαντουργίας, για παράδειγμα, που συζητάμε εδώ συγκεκριμένα, χωρίς προστασία της κίνησης ανθρώπινου δυναμικού, και έτσι η μια μετά την άλλη κλείναν οι βιομηχανίες με τεράστιες προσπάθειες που κάναν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για να παράγουν αυτό το πλούτο, για να βγάζουν τα προϊόντα, και άλλοι να πηγαίνουν στα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία, από εδώ και από εκεί, τις κλωστοϊφαντουργίες και τα κέρδη τους, και άλλοι να κάνουν τρελά λεφτά στο εξωτερικό, σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Τα λέω αυτά, δεν είμαι εκτός θέματος, όπως πιθανόν κάποιοι νομίζετε. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να δούμε το συνολικό πρόβλημα και την κατάσταση που υπάρχει, και να εξηγήσω έτσι τη θέση του κόμματος που λέει γιατί ο αγώνας της εργατικής τάξης όλης της χώρας, ενωμένος, δυναμικός, αποφασιστικός και οργανωμένος, πρέπει να πάει μέχρι το τέλος. Δηλαδή πρέπει να πάει εκ βάθρων η αλλαγή αυτού του κοινωνικού πολιτικού συστήματος. Με τη ρότα που πάμε, με τις επιλογές που κάνουμε πολλές φορές και σαν λαός, οδηγούμαστε σε αδιέξοδα μονοπάτια. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να υπερασπίζουμε το δικαίωμά σας να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα μέχρι τελευταίο ευρώ. Δεν θα σταματήσουμε να επιμένουμε και στη Βουλή και στους κυβερνώντες και εδώ σε όσους διοικούν την επιχείρηση ότι πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο μόνιμη και σταθερή πληρωμή του μισθού. 2 μέρες συγκεκριμένες το μήνα πρέπει να ορίζονται και να μην υπάρχει από εκεί να φεύγουμε και να γίνεται αυτό το πράγμα, να περνάνε μήνες με απληρωσιά. Λέμε προς τη δικαιοσύνη, η οποία αστική δικαιοσύνη υπηρετεί τους νόμους των μεγάλων και τους νόμους αυτούς που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις, τους αντεργατικούς, να μην υπερασπίζεται μόνο τους μεγάλους εργοδότες, γιατί αυτό κάνει, αλλά να υπερασπίζεται και να σκύβει στον πόνο, στο δίκαιο των εργαζομένων, και όχι να πηγαίνει να βγάζει, για παράδειγμα, παράνομες και κατακριστικές τις απεργίες όπου και αν γίνονται, ή μόνο εδώ, παντού, σε όλη την Ελλάδα, μέσα σε μια ώρα, μέσα σε λίγες ώρες, και από εκεί και πέρα ο εργαζόμενος να την πληρώνει και να μην μπορεί να διεκδικεί. Γιατί το μόνο όπλο που έχει είναι η απεργία, είναι η στάση εργασίας, είναι η διεκδίκηση, είναι η συγκέντρωση, είναι η σύσκεψη, η συνέλευση του σωματείου. Όλες αυτές τις μορφές τις αξιοποιεί το κίνημα και είναι ο αποφασιστικός λόγος σε εσάς. Οι ίδιοι εργαζόμενοι τα αποφασίζουν αυτά, τα ίδια σας τα σωματεία με τη συμμετοχή όλων πρέπει να αποφασίζουν πώς παλεύουν. Επίσης ο κρατικός μηχανισμός, ο μηχανισμός καταστολής, δεν πρέπει να κινητοποιείται μόνο όταν διεκδικεί το δίκαιο του εργάτης, για να πληρωθεί δηλαδή τη δουλειά του την απλήρωτη. Γιατί αυτό γίνεται. Ούτε να διώκονται οι συνδικαλιστές όπως ο πρόεδρος σωματείου, άλλα μέλη της διοίκησης, επειδή αγωνίζονται, επειδή έχουν και διεκδικούν τη διαφορετική άποψη, τον αγώνα, το δίκαιο των συναδέλφων. Αυτή είναι η απαράβατη θέση του ΚΚΕ και από αυτή τη σκοπιά εμείς θα παλέψουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ούτε διέξοδος ούτε λύση είναι βέβαια να κλείσει η επιχείρηση. Το πρόβλημα είναι να διατηρηθεί η επιχείρηση, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στις επιλογές που κάνουμε. Γιατί κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Αυτή η ζούγκλα η εργασιακή υπάρχει γιατί υπάρχει καπιταλισμός. Αυτή είναι η λέξη, η μαγική, που την έχετε ακούσει τη λέμε στην Βουλή. Πολλοί ακόμα, παρότι εργάτες και τον νιώθουν στο πετσί τους τον καπιταλισμό και τον καπιταλιστή, μας ρωτάνε τι πάει να πει αυτό. Ο καπιταλισμός είναι ο πραγματικός ιός. Ο καπιταλισμός είναι το πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να φτάσουμε. Η κοινωνία πρέπει να έχει άλλες δομές, άλλες αξίες. Η παραγωγή πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένη, να ανήκει στην κοινωνία, να γυρνάει πίσω σε αυτούς που παράγουν, δηλαδή στους εργάτες στα εργοστάσια, δηλαδή στους αγρότες, τους φτωχούς αγρότες στη γη, στον επαγγελματία, τον αυτοαπασχολούμενο, τον μικροεπιχειρηματία
που δεν ξέρει κατά πού να κάνει με τα χρέη που έχει. Αυτός είναι ο λαός. Όλοι οι άλλοι είναι λίγοι για να έχουν τα κέρδη τους, για να έχουν τα συμφέροντά τους και δυστυχώς αυτούς φορά απαλλάζουν. Οι εφοπλιστές και το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, οι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν φορά απαλλαγές, συνεχώς. Ενώ ο εργάτης δεν έχει φορά απαλλαγή. Όλοι οι μεγάλοι έχουν εξαίρεση από το να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Όμως, για παράδειγμα, ο εργάτης πρέπει να πληρώσει το ρεύμα γιατί θα το κόψουν. Και οι αυξήσεις όλη την ώρα τρέχουν και ανεβαίνουν συνέχεια και με την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου. Αυτά τα ζητήματα σας καλούμε να τα σκεφτείτε. Δεν είναι θέμα τώρα να τα πούμε εδώ και να τελειώσουμε με μια συζήτηση. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να τα σκεφτούμε, πρέπει να τα συζητάμε στις συνελεύσεις των σωματείων, πρέπει να επιλέγουμε αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά στην επίλυση του προβλήματος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, παρά μόνο να επαναλάβουμε την υπόσχεσή μας ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και για να μείνει ανοιχτή η επιχείρηση και για να λειτουργήσουν τα ζητήματα και για να έχουν λόγο οι εργαζόμενοι και για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στην ώρα τους και να μην διώκονται και να μπορούν να διεκδικούν. Γιατί οι νόμοι του Χατζηδάκη, του ενός και του άλλου, και πριν του ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν του ΠΑΣΟΚ και πιο πριν των άλλων της Νέας Δημοκρατίας, μας έχουν φέρει σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Και υπάρχουν εστίες, νότες αισιοδοξίας. Τα καταφέραν οι συνάδελφοί σας στην Κόσκο, σε ένα μεγάλο, στο κινέζικο μονοπόλιο, που υπάρχει πραγματικά συνθήκες γαλέρας και απαράδεκτες και υπογράψαν σύμβαση. Τα καταφέραν στην E-Food. Τα καταφέρνουν όσο μπορούν και διεκδικούν οι εργαζόμενοι στη Λάρκο που ήταν για κλείσιμο πριν 5 χρόνια και ακόμα είναι εκεί στη δουλειά τους και παλεύουν να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν εστίες αντίστασης. Με αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να παλέψουμε. Είναι αισιόδοξη νότα ότι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με τη συμμετοχή εκατοντάδων πρωτοβάθμιων σωματείων, με τη συμμετοχή δεκάδων ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων, κάνει την πανελλαδική του σύσκεψη στις 18 και 19 του Ιούνιου, όπου θα συζητήσει τέτοια ζητήματα. Τα προβλήματα των εργαζομένων, πώς θα τα διεκδικήσουμε αυτά, πώς θα βρεθούν λύσεις για αυτά, πώς θα ανασυγκροτηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα για να δυναμώσει, πώς θα δυναμώσουν οι ταξικές δυνάμεις που έχουν προοπτική για αυτόν τον τόπο και μπορούν να κρατήσουν όρθιο και τον εργαζόμενο λαό και τα δικαιώματά τους. Και όχι αυτοί που υπονομεύουν ουσιαστικά και το δίκαιο και το μισθό και τα δικαιώματα και τη συνδικαλιστική δραστηριότητα. Και αυτούς τους ξέρετε ποιοι είναι. Άρα, με βάση αυτή την πείρα, αξιοποιήστε την αυτή την πείρα στον αγώνα. Εμείς θα είμαστε εδώ με ανοιχτή γραμμή από εδώ μέχρι τον Περισσό στην Αθήνα και μέχρι τα γραφεία της Βουλής μαζί σας, με το σωματείο σας, οτιδήποτε θέλετε να προωθήσουμε, όπου θέλετε να πάμε, να διεκδικήσουμε μαζί σας ή και εμείς μόνοι εκεί, με τις διαδικασίες αυτές που προβλέπονται, να το κάνουμε. Αυτό μπορούμε να σας το υποσχεθούμε. Και ξέρετε ότι ό,τι υποσχόμαστε δεν είναι για να κοροϊδεύουμε ή για να λέμε λόγια του αέρα τα οποία τα ξεχνάμε την άλλη ώρα. Αυτά που σας είπα εδώ, αυτά που λέω και στις συναντήσεις μέσα, αυτά θα πω και στη Βουλή, αυτά θα πούμε όλοι οι βουλευτές και όλα τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ παντού όπου βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, καλή δύναμη και υγεία, με επίλυση των προβλημάτων.